Καλησπέρα σα. Για άλλη μια φορά μαζί, εδώ σε κάτι καινούριο. Θα αρχίσουν πάλι όλοι να λένε αμάνθια με αυτόν τον Άδωνη. Τον ακούμε στα ραδιόφωνα, τον ακούμε στι τηλεοράσει, τον ακούμε live on Facebook, τώρα είναι και στα παραπολιτικά. Και θα αρχίσουν και κάποιοι άλλοι να λένε, οι πιο κακεντρεχεί αυτή, Ε, τώρα εδώ ο βουλευτή και αντιπρόεδρο Νέα Δημοκρατία, υπάλληλο τώρα του Μαρινέκη. Έτοιμοι είναι όλοι σε αυτή τη χώρα να πούνε την κακιά του την κουβέντα. Εγώ όμω τώρα θα σα πω. Γιατί είμαι εδώ και γιατί θα είμαι κάθε απόγευμα στις 6 ώρα σε ένα μικρό πολιτικό σχόλιο και στην παρουσία σπουδαίων βιβλίων. Ακούσε τώρα γιατί. Έχω μάθει στη ζωή μου να προσπαθώ να κάνω καινούργια πράγματα και να πιάνω όσο μπορώ το πνεύμα των καιρών. Και πλέον είμαστε στην εποχή του διαδικτύου. Πλέον έχουμε δυνατότητες που στο παρελθόν και στη φαντασία μας να τα σκεφτόμασταν δεν θα μπορούμε να το δούμε αυτό να συμβαίνει. Και όμω αυτά γίνονται. Τι γίνεται λοιπόν σήμερα, Γίνεται η δυνατότητα να κάνω αυτή την εκπομπή διαδικτυακά, να με βλέπετε όσοι θέλετε, να με βλέπετε όσε φορέ θέλετε και αυτό να γίνεται με ένα εξαιρετικά μικρότερο κόστο από ότι το κάναμε μέχρι τώρα στην τηλεόραση. Και στι κακεντρέχειε περί παλίλου του Μαρινάκη να το ξεκαθαρίζω. Εγώ δεν πληρώνομαι για να είμαι εδώ, δεν είμαι υπάλληλο κανενό. Όπω δεν ήμουν υπάλληλο του κουρί στο κόντρα, όπω δεν ήμουν υπάλληλο κανένα σε κανένα από τα κανάλια που έχω κάνει εκπομπέ. Εγώ είμαι ο Άδων Γεωργιάδη, που ναι, μου αρέσουν τα βιβλία, ναι, μου αρέσει η αρχαία Ελλάδα, ναι, μου αρέσει η γλώσσα και ναι, έχω και πολιτική άποψη. Και εκεί που μπορώ να εκφράζω την πολιτική μου άποψη και να δείχνω και τα βιβλία που μου αρέσουν, θα το κάνω. Τόσο απλά τα πράγματα. Όσοι το καταλαβαίνουν, έχει καλώ. Όσοι το καταλαβαίνουν, δεν πειράζει. Α με την κρίνια και με τη μιζέρια του. Πάμε τώρα στο πρώτο σχόλιο τη πρώτη εκπομπή. Τι θέλω να εξηγήσω σήμερα. Σήμερα και η μέρα μα ξεκίνησε στι 8.30 το πρωί με μια επίθεση των παιδιών αυτών του Ρουβίκονα στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεω. Αυτό που ονομάζουμε σήμερα Προστασία του Πολίτη. Έχουν μείνει, ξέρετε, όλε αυτέ οι μετονομασίε των Υπουργείων από την εποχή του Γιώργου Παπανδρέου. Πήγαν τα παιδιά λοιπόν αυτά τα καλά, οι φίλοι τη κυβερνήσεω, οι συλλογικότητε που ακόμα είναι κάποια μωρά που μπουσιλάνε που έλεγε ο κύριο Τόσκα και πετάξαν κάποια πατρικάκια εκεί μπροστά στο Υπουργείο στην Κατεχάκη. Και όλη η Ελλάδα ασχολείται ξαφνικά με το, για το Ρουβίκονα και ότι πήγε εκεί, τα ραδιόφωνο, τηλερά. Α χάνουμε χρόνο. Ποιο ωφελείται από όλο αυτό στην πραγματικότητα, Μόνο ένα. Η κυβέρνηση του κυρίου Αλέκ Τσίπρα. Γιατί? Γιατί αυτή η εβδομάδα που ξεκίνησε σήμερα είναι και θα έπρεπε να είναι. Μια κολλασμένη εβδομάδα για τον κύριο Τσίπρα. Είναι η εβδομάδα που την Πέμπτη οι βουλευτέ του, σαν καλά παιδάκια, θα πάνε να σηκώσουν το χεράκι του και να ψηφίσουν ναι σε όλα. Θυμάστε τι λέγανε κάποτε για εκείνου που λέγανε ναι σε όλα. Ήμασταν οι νενέκοι, οι γέρμανοτσολιάδε, οι προσκυνημένοι. Ήρθαν αυτοί για να πούνε τα μεγάλα όχι. Τώρα λοιπόν την Πέμπτη οι βουλευτέ του θα πούνε ναι σε όλα. Τη κυρία Καφαντάρη που προχθέ εκεί στο Σκάμι τον κύριο Κυριανάκη έλεγε ότι μπορεί και να μην κόψουν τι συντάξει, θα ψηφίσει την Πέμπτη το νέο μεσοπρόθεσμο που κόβει οριστικά τι συντάξει από 1 19 από όλου του συνταξιούχου, οι οποίοι παίρνουν προσωπική διαφορά. Η κυβέρνηση τη πρώτη φορά αριστερά αυτή την εβδομάδα, ξέρετε τι θα κάνει. Από εκεί που θα καταργούσαν τον ένφια, που ήταν παράνομο και αντισταγματικό και θα έπρεπε να μην τον πληρώνει κανένα και που ο Τσίπρα έλεγε ότι ο ίδιος δεν τον πληρώνει και δίνει τα λεφτά στο ΚΕΘΕΑ και ο καμένος με τον ΚΚΙΚ κάνα συνεντεύξεις τύπου και λέγανε να μας δώσουν δωρεάν νομική συμπαράσταση για να πάνε στα δικαστήρια οι πολίτες και να μην πληρώνουν τον ένφια. Όχι μόνο ξαναψηφίζουν τον ένφια, αλλά ξέρετε τι κάνουν με το μνημόνιο αυτό που θα ψηφίσουν τώρα. Μειώνουν τον ένφια στο κολονάκι, μειώνουν τον ένφια στην εκάλη, μειώνουν τον ένφια στο ψυχικό και αυξάνουν τον ένφια στο κερατσίνι αυξάνουν τον ένφια στο εγάλεο, αυξάνουν τον ένφια στο περιστέρι. Αυτά κάνει η κυβέρνηση τη πρώτη φορά αριστερά αυτή την εβδομάδα. Ξέρετε τι άλλο κάνει αυτό το μνημόνιο. Αυξάνει τα διόδια. Τα διόδια που θα καταργούσαν ή του κινήματο δεν πληρώνω και που σηκώναν τι μπάρε. Τα αυξάνουν αυτή την εβδομάδα. Αντί λοιπόν να συζητάμε όλα αυτά, συζητάμε για το Ρουβίκονα και τα τρικάκια του στο Υπουργείο Δημοσία Τάξεω. Και τι άλλο έχει αυτή η εβδομάδα. Το πιθανότερο, μακάρι να πέφτει έξω, θα έχει το περίφημο τηλεφώνημα του Ζάρα στον Τσίπρα. Που τα έχουν συμφωνημένα όλα από την αρχή και περιμένουν να βρουν την κατάλληλη στιγμή για το σερβίρει ο καθένα στο λαό του. Μια συμφωνία που από ό,τι φαίνεται, από ό,τι ε, καταλαβαίνουμε από αυτά που και ο κ. και αυτά που γράφει ο Ιαβγή και η Ευμέτω των Συντακτών, έχουν παραχωρήσει και τη μακεδονική εθνότητα και τη μακεδονική γλώσσα στου Κόλασε για τον Τζίπρα λοιπόν αυτή η εβδομάδα. Έρχεται λοιπόν ο βίκονα, έρχονται οι σύμμαχοι, οι φίλοιε δυνάμει, τα δικά του τα παιδιά να προσπαθήσουν να αλλάξουν λίγο την ατζέντα για να κερδίσουν λίγο χρόνο. Τα τηλεοράκια, τα ραδιόφωνα να ασχοληθεί ο κόσμο με κάτι άλλο και να ξεχάσει αυτά τα μεγάλα που μόλι τώρα σου περιέγραψα. Έτσι ξεκινάει αυτή η εβδομάδα και έτσι εξελίσσεται η επικαιρότητα. Το ερώτημα είναι ένα: Θα του αφήσουμε. Πιστεύω πραγματικά ότι κάθε μέρα που περνάει, και οι άνθρωποι αυτοί μένουν στην εξουσία, η ζημιά στη χώρα θα γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη. Αλλά γι' αυτά θα σα πω πολλά πράγματα και τι επόμενε μέρε. Επειδή όμω σα είπα από την αρχή ότι έχουμε σκοπό σε αυτήν εδώ την εκπομπή να κάνουμε κάτι πρωτοποριακό. Ξέρετε τι θέλω να κάνω. Εγώ έχω την τύχη να έχω πουλήσει πολύ καλά βιβλία στη ζωή μου. Και ξέρετε, α πούμε, βλέπετε όλα αυτά τα χρόνια, έχετε αγοράσει πολύ καλά βιβλία από εμά. Όμω, ένα στόχο να δώσει τα βιβλία και ένα δεύτερο στόχο να μπορέσει να δώσει τα βιβλία σε τιμέ που να είναι προσιτέ για τον πολύ κόσμο. Σήμερα επέλεξα να ξεκινήσω την εκπομπή αυτή με ένα από τα πιο αγαπημένα μου έργα όλων των εποχών. Ένα έργο που κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει σε όλα τα ελληνικά σχολεία. Θα έπρεπε να έχουν γνώση γι' αυτό όλοι οι Έλληνε. Γιατί αφορά στη γλώσσα μα, την ωραιότερη γλώσσα του κόσμου και στην ιστορία μα ταυτόχρονα. Και αναφέρομαι στο ετοιμολογικό το Μέγα, που εδώ σα έχω την έκδοση με του έξι μεγάλου τόμους, την ακριβή ανατύπωση του Ντόμα Γκέσφορντ ενό έργου μοναδικού. Θα σου πω δύο-τρία πράγματα για να καταλάβετε τι είναι αυτό. Φανταστείτε ότι μπαίνουμε σε μία μηχανή του χρόνου και γυρίζουμε 500 χρόνια πίσω. Προχθές είχαμε την επέτειο τη Αλώσεω του του Λίγο πριν την άλωση, περίπου ένα μήνα πριν την άλωση, έχει ξεκινήσει η πολιορκία και ήδη φαίνεται ότι ο κλειό στενεύει γύρω από τη Βασιλεύουσα. Ο Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, ο τελευταίο αυτοκράτορα, σε τρία πλοία βάζει του λογίου, του πιο πνευματικού ανθρώπου και μορφωμένου από τη Βασιλεύουσα, από το πανδιδακτήριο που διδάσκανε στο μεγάλο πανεπιστήμιο τη πόλη, τα πιο σπουδαία βιβλία που μπορούσαν να πάρουν μαζί του και καταφέρουν και σπάνε τον τουρκικό αποκλεισμό και φεύγουν και πηγαίνουν στη Δύση. Η Βασιλεύουσα πίσω πέφτει και καίγεται, ο Παλαιολόγο σκοτώνεται. Αυτοί όμω μέσα από τι φλόγε τη σώζουν μερικά βιβλία, φτάνουν στη Δύση, εκεί ξεκινάει η Αναγέννηση. Και μία από τι κυρίε που διασώθηκε με αυτά τα πλοία, ήταν πάρα πολύ μορφωμένη και πάρα πολύ σπουδαία, ήταν η κυρία Άννα Νοταρά. Φίλη του Παλαιολόγου, αριστοκράτσα του Βυζαντίου, σπουδαία ελληνίστρια, φιλόλογο εκείνη τη εποχή. Αυτή λοιπόν. 50 χρόνια μετά την άλωση σε βαθύ γύρα, εξέδωσε στη Βενετία αυτό το βιβλίο που το αφιέρωσε στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Το ετοιμολογικό το Μέγα. Όπου τι είναι, είναι ένα διαφορετικό λεξικό για την ελληνική γλώσσα. Ακούστε τι είναι. Είναι σαν ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος με το θάνατό του να φρόντισε πριν πεθάνει να φτάσει αυτό το έργο σε όλους εμάς σήμερα. Μα δεν είναι συγκινητικό μέσα εδώ με κείμενα που εμείς πια δεν έχουμε στην κατοχή μας από τα κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας που η Άννα Νοταρά είχε προλάβει να διαβάζει αλλά από τον αξί καταστράφηκαν και κάηκαν και εμείς τα χάσαμε είναι κάπου φυλαγμένα σε βιβλιοθήκες που εμείς δεν έχουμε πρόσβαση έκανε μελέτη στην ελληνική γλώσσα εξέδωσε αυτό το μεγάλο βιβλίο χιλιάδες σελίδες μέσα στο οποίο έχει όλες τις λέξεις της ελληνικής γλώσσας αλλά προσέξτε την αληθινή σημασία της κάθε λέξης. Δεν είναι ερμηνευτικό λεξικό. Δεν είναι ένα λεξικό που λέει αυτή η λέξη σημαίνει αυτό. Είναι ετιμολογικό λεξικό. Είναι αυτή η λέξη προήλθε από αυτό. Θα σας δώσω δύο-τρία παραδείγματα, παραδείγματα τώρα. Αυτό το έργο όταν πρωτοβγήκε στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Πελεκάνος. Θυμάμαι πριν από περίπου 10 χρόνια. Επολύτως στα βιβλιοπολία 200 ευρώ. 200 ευρώ. Και πράγματι, έκανε πολύ υψηλέ πωλήσει, ήταν απολύτω μοναδικό, είναι σκαλύτερη βιβλιοθήκης πια τη Ελλάδο και αποτελεί ένα εγχειρίδιο για όσου αγαπούν την ελληνική γλώσσα ανυπέρβλητο. Εμεί, σε εκδόσει Γεωργιά, το έχουμε δώσει σε διάφορε τιμέ. Ποτέ όμω στην τιμή που θα σα πω, πω τώρα. Ξέρετε γιατί, Γιατί λόγω του διαδικτύου και λόγω αυτή τη συνεργασία με τα παροπολιτικά, μπορώ να έρχομαι εδώ και να σας δίνω βιβλία σε τιμές που δεν μπορούσα να έχω πουθενά άλλου. Γιατί στην τηλεόραση το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο για να πάρεις τον χρόνο. Λοιπόν, από αυτή τη στιγμή και για την πρώτη μας εκπομπή εδώ στην διαδικτυακή τηλεόραση των παραπολιτικών θα σας δώσω ολόκληρη τη σειρά και τους έξι τόμους από το τιμολογικό το Μέγα κρατηθείτε με 40 ευρώ. Το δύναμα από την εκπομπή μου με 100 ευρώ. Το χαμηλότερο που το έχουμε δώσει ήταν με 50 ευρώ. Και έρχομαι τώρα και σα λέω στα παραπολιτικά πρώτη φορά με 40 ευρώ. Στο 2,10, 38, 15 με ένα απλό τηλεφώνημα. Ξέρετε γιατί, γιατί θέλω να δώσω την ευκαιρία σε όλου του συμπολίτε μου σε όλου εσά που τόσα χρόνια θέλατε να πάρετε τα διάφορα βιβλία και δεν μπορούσατε λόγω κόστου αυτή τη φορά να έχετε την ευκαιρία να το κάνετε. 2,10. 38-15 με ένα απλό τηλεφώνημα. Πρώτη προφορά για σήμερα, εδώ από τη τηλεόραση διαδικτυακή των παραπολιτικών, το ετοιμολογικό το μέγα, το μοναδικό ετοιμολογικό λεξικό για την ελληνική γλώσσα, στη χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών, ολόκληρη σειρά για σένα που βλέπεις τώρα την εκπομπή εδώ στα παραπολιτικά. Και δίνω και τρία παραδείγματα, μόνο και μόνο για να καταλάβετε τι θα πει ετοιμολογικό λεξικό και πόσο απαραίτητο είναι αυτό το έχετε όλοι στη βιβλιοθήκη σα. Ειλικρινά σα το λέω. Αποφάσισα να ξεκινήσω με αυτό για ένα λόγο. Γιατί κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα πρέπει να ξέρει τη γλώσσα του. Γιατί η μεγαλύτερη ζημιά που κατάφεραν να μα κάνουν είναι να ξεχάσουμε τη γλώσσα μα. Δεν μιλάμε πια ελληνικά. Έτσι ξεκίνησε ο κατήφορο. Μέσα εδώ θα τα λατρέψετε τα ελληνικά. Θα λατρέψετε εσεί και τα παιδιά σα την ελληνική γλώσσα. Τόσο ωραίο πράγμα είναι. Και δεν το έχετε καταλάβει, γι' αυτό θα σα δώσω Μερικά παραδείγματα. Έχω διαλέξει δύο-τρει λέξει. Εδώ δεν θα κάνουμε εκπομπέ μία ώρα, θα είναι λιγότερε εκπομπέ, έτσι, λιγότερη ώρα. Απλώ για να δείτε λίγο τη διαφορά. Δείχνω, α πούμε, από τον πρώτο τόμο, έχω διαλέξει εδώ το λίμα που λέει Αργό. Αν δει τα ελληνικά τη λέξη Αργό, τι πιστεύει ότι σημαίνει αυτό πηγαίνει αργά. Εδώ είναι αυτό αργός. Αργό. Δείτε λοιπόν τι σημαίνει στα αρχαία ελληνικά ο Αργό, τα αλήθεια. Αργό. Παρά το αρκό, άρκο και αργό, ο Ταχύ. Προσέξε, ο Αργό. Είναι το αντίθετο που νομίζουμε. Είναι ο γρήγορο. Μα θα μου πείτε, πώ γίνεται ράδο, να είναι ο αργό ο γρήγορο. <laughs> το ξέρετε όμω. Ξέρετε που το ξέρετε. Για θυμηθείτε πώ λέγαμε το πλοίο εκείνο που έτρεχε πάρα πολύ γρήγορα στην αρχαιότητα και που έκαναν μια μεγάλη εκστρατεία οι μεγάλοι ήρωε Ελλάδο. Η αργοναυτική εκστρατεία, οι αργοναύτε. Πώ λέγονταν το πλοίο, αργό. Λέτε κάποιοι να ε, ονομάτιζαν, να βάπτιζαν ένα πλοίο ότι πηγαίνει αργά. Μα την είπαμε αργό γιατί πηγαίνει γρήγορα. Τι ξέρετε από πού βγαίνει αυτή η ρίζα. Τα εξηγούν όλα αυτά που σα λέω τώρα εδώ. Από πού βγαίνει αυτή η ρίζα. Αυτή η ρίζα αργ. Η ρίζα αργ είναι στο... στη λέξη άργυρο. Ο ασημένιο δηλαδή. Ο αργό είναι ο γρήγορο γιατί αστράφτει όπω το ασήμι. Και αυτό που πηγαίνει γρήγορα αστράφτει. Είναι σαν την αστραπή. Γι' αυτό και ο αργό στα αρχαία ελληνικά είναι ο ταχύ. Και θα το βρείτε μέσα στο ετοιμολογικό το μέγα. Ένα άλλο παράδειγμα, μια άλλη λέξη που έχω διαλέξει και θέλω να σα δείξω ότι τη βρίσκω πάρα πολύ ωραία. Είναι αυτή εδώ. Είναι η λέξη αριθμό. Αριθμό. Τι σημαίνει η λέξη αριθμό. Προσέξτε τώρα, μέσα σε αυτού του έξι τόμου εδώ θα βρει χιλιάδε τέτοιε λέξει. Έτσι, παραλαμβάνω. Στο 2, 10, 38, 15 000, με ένα απλό τηλεφώνημα. Θυμηθείτε ότι εσύ που θα πάρετε τώρα, θα είστε οι πρώτοι στην ιστορία που θα έχετε αγοράσει πακέτα βιβλίων από αυτή τη νέα μας προσπάθεια εδώ στα παραπολιτικά. Επαναλαμβάνω και οι έξι τόμοι μόνο με 40 ευρώ. Η τιμή είναι τσάμπα και οι έξι τόμοι μόνο με 40 ευρώ στο 2-10-38-15.000 με ένα απλό τηλεφώνο μέσα στα επόμενα λεπτά. Και δίνω το δεύτερο παράδειγμα. Σα είπα η λέξη αριθμό. Θα πούν κάποιοι, καλά, αριθμό, ξέρουμε, αριθμό. Ναι, αυτό. Αριθμό, ακούστε. Η φιλία και η αρμονία τη ψυχή. Άρο, ήρμε, αρμό, ω κορμό και πλεονασμό του θήτα αριθμό, ω πύρο, πορθμό και πορθμό. Η από του ερώ το λέγω, η γάρεν φιλία όντε διαλέγονται αληθώ. Προσέξτε. Οι αριθμοί είναι αυτοί που ενώνουν όλο το σύμπαν. Είναι η ψυχή του σύμπαντο. Αυτό είναι η αριθμή. Αυτό είναι ο αριθμό. Αυτό λέει η ελληνική γλώσσα. Γιατί ξέρετε, η ελληνική γλώσσα έχει μέσα τη τι λέξει που χρησιμοποιούμε νοήματα που εμεί που χρησιμοποιούμε τη γλώσσα μηχανιστικά δεν το καταλαβαίνουμε. Η γλώσσα όμω όπω την έφτιαξαν οι αρχαίοι Έλληνε, όπω την έφτιαξαν αυτοί οι μεγάλοι φιλόσοφοι, φρόντιζαν μέσα στι λέξει να κρύψουν νοήματα. Σα δίνω ένα άλλο παράδειγμα μια καταπληκτική λέξη. Την έχω διαλέξει επίτηδε για εσά. Είναι η λέξη αστήρ. Προσέξτε τώρα πώ μέσα στη λέξη Αστερ σήμερα το λέμε σταρ, Ε? Η λέξη αστήρ. Προσέξτε τη τι λέξη το τιμολογικό το μέγα. Το διέσω ο Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, επαναλαμβάνω, μέσα από τη βασιλεύουσα τη φλεγωμένη, για να το βρει τώρα εσύ εδώ από το web TV των παραπολιτικών. Για φανταστείτε, εάν δεν είχε μπορέσει ο Παλαιολόγο να σώσει την Νοταρά, αυτά που σα λέω τώρα δεν τα ξέρατε. 2-10-38-15.000 με ένα απλό τηλεφώνημα. Δώστε μα ψήφο εμπιστοσύνη και αγοράστε τα υπέροχα ελληνικά βιβλία. Δείτε λοιπόν, Αστήρ. Ίστιμη, στήσω στήρ και αστήρ. Ο μη ιστάμενο, αυτό που δεν στέκεται. Παρά το άστατον έχει δρόμων. γιατί αυτό που έχει άστατο δρόμο, ενώ δηλαδή. Κυρίω επί των πλανητών λέγεται. Ο μη στάσιν έχουν αστατήρ και αστήρ. Καταχρηστικό δέκει επί των απλανών. Προσέξτε τώρα τι θα πει αυτό που σας διάβασα τώρα. Βλέπαν οι αρχαίοι Έλληνες στους αστέρες στον ουρανό. Και πώς θέλαν να τους ονομάσουνε. Αστήρ. Δηλαδή αυτός που φαίνεται ότι στέκεται, αλλά στην πραγματικότητα δεν στέκεται, γιατί διαρκώς κινείται. Δηλαδή μέσα στη λέξη έχουν βάλει αυτοί οι πρώτοι ονοματοθέτες όλη την επιστημονική γνώση της παρατηρήσεως των άστρων. Και αυτό το έχει η ελληνική γλώσσα. Και αυτή την ωραία ελληνική λέξη, αστήρ, εμεί τη λέμε σήμερα βαρβαριστή στάρ. Και φυσικά μπορώ να σα μιλάω για εβδομάδε, γιατί σα διάβασα μόνο τρει λέξει από τι χιλιάδε λέξει που έχει μέσα αυτό το λεξικό. Όρεξη να έχει να πάρει το λεξικό αυτό στο 2-10-38-15.000, να αρχίσει να το διαβάζει και να το ευχαριστιέσαι. Όλα αυτά με ένα απλό τηλεφώνημα. Στο 2-10-38-15.000, στην πρώτη μα εκπομπή εδώ. Στη διαδικτυακή τηλεόραση των παραπολιτικών, με, με, με μια προσπάθεια να σα δώσουμε τα καλύτερα βιβλία τη Ελλάδο, όχι στι χαμηλότερε τιμέ, ούτε μπορούν να ακολουθήσουν άλλοι αυτό που θα κάνουμε εδώ, κάθε μέρα στι 6 ώρα, στα παραπολιτικά. 2.10.38.15.000, πρώτη προσφορά, το ετοιμολογικό, το ΜΕΓΑ, ολόκληρο, στη χαμηλότερη τιμή που έχει δοθεί ποτέ, μόνο με 40 ευρώ, με ένα απλό τηλεφώνημα, από αυτήν τη και έπειτα. Τρέξτε! Να είστε όλοι καλά. Αύριο ξαναμαζί δώσει 6.